ο Γεροπαχώμιος και το Μεγάλο Φίδι. Στη Σκήτη των Ιβύρων, στην Καλύβη των Αγίων Αποστόλων, στη συνοδεία εκείνη ήταν και ο Γεροπαχώμιος. Στο πρόσωπο του έβλεπε κανείς ολοφάνερα ζωγραφισμένη την αγιότητα. Το γεροντάκι αυτό ήταν πολύ απλό και τελείως αγράμματο, μα πολύ χαριτωμένο. Όταν ερχόταν για να εκκλησιαστεί, τις γιορτές το Κυριακό της Κήτης ποτέ του δεν καθόταν στο στασίδι, αλλά στεκόταν πάντα όρθιος, ακόμα και στις ολονυκτίες, και έλεγε την ευχή. Όταν τύχαινε να το ρωτήσει κανείς που βρίσκεται η ακολουθία, απαντούσε «Ψαλτήρια». «Ψαλτήρια» λένε οι πατέρες. Όλα τα έλεγε «Ψαλτήρια». Ούτε από ψαλτικά ήξερε εκτός από το Χριστός Ανέστη που έψαλε το Πάσχα. Ήταν πάντα πρόθυμος να κάνει τα χατήρια των άλλων χωρίς να έχει καθόλου δικό του θέλημα. Όση στεναχώρια και αν είχε κανείς, μόλις έβλεπε τον Πάτερ Παχώμιο του έφευγε και ειρήνευε. Όλοι τον αγαπούσαν. Ακόμη και τα φίδια που του είχαν εμπιστοσύνη και δεν έφευγαν, όταν τον έβλεπαν. Στην περιοχή της Καλύβης υπήρχαν πολλά φίδια, γιατί υπήρχαν πολλά νερά. Οι άλλοι δύο πατέρες της συνοδείας, πολύ φοβούνταν τα φίδια, μα ο Γεροπαχώμιος τα πλησίαζε χαμογελαστός, τα έπιανε και τα έβγαζε έξω από το φράχτη τους. Μια μέρα, ενώ πήγαινε βιαστικό σε μία άλλη καλύβη, στο δρόμο βρήκε ένα μεγάλο φίδι, το οποίο τύλιξε στη μέση του σαν ζώνη για να τελειώσει πρώτα τη δουλειά του και μετά να το βγάλει έξω από την περιοχή τους. Ο Πάτερ Ιάκωβος τρόμαξε μόλις τον είδε και ο Πάτερ Παχώμιος πολύ παραξενεύτηκε από αυτό. Μετά μου έλεγε «Δεν ξέρω γιατί φοβάται τα φίδια». Εκείνος ο Πάτερ Ανδρέας φοβάται ακόμα και τους σκορπιούς και συνέχισε. «Εγώ τους μαζεύω στη χούφτα μου τους σκορπιούς από τα ντουβάρια και τους πετάω έξω από την καλύβα. Τώρα που τρέμουν τα χέρια μου από το Πάρκινσον, τα μεγάλα φίδια σβαρνίζοντας τα βγάζω έξω». Τον ρωτάω, «Γιατί δεν σε δαγκώνουν εσένα τα φίδια, Γεροπαχώμιε?» Για να μου απαντήσει. «Κάπου γράφει ο Ιησούς Χριστός ένα χαρτί. Εάν έχεις πίστη πιάνεις και τα φίδια και τους σκορπιούς και δεν σε πειράζουν».